Εν μέσω της τεταμένης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, η Λευκοσία διαβεβαιώνει ότι είναι έτοιμη να διαχειριστεί μια ενδεχόμενη εκένωση υπηκόων τρίτων χωρών μέσω της Κύπρου. Το θέμα συζητήθηκε στη συνάντηση που είχε ο Νίκος Χριστοδουλίδης στη Νέα Υόρκη με τον ύπατο αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες, Φίλιππο Γκράντι. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας συναντήθηκε και με τον πρωθυπουργό του Λιβάνου, Νατζίμ Μικάτι, ο οποίος εξήρε το ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας ως πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή. Η Κύπρος διαμηνύει πως θα διευκολύνει την άφιξη Λιβανέζων πολιτών που αναζητούν προστασία, αν αυτό χρειαστεί. Σχεδόν αυκράτης να ενεργοποιείται μέχρι να έχουμε τις πρώτες ροές. Ναι. Γιατί ακριβώς συνίσταται στη διαχείριση μεταναστών, ετούν τον διεθνή προστασία. Αν δεν έχουμε άτομα τα οποία ζητούν άσυλο, δεν ενεργοποιείται το σχέδιο. Εάν ξεκινήσουν και δούμε ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι όντως θέλουν να ξεφύγουν από τον πόλεμο, τότε θα αντιδράσουμε αναλόγως. Όταν βλέπουμε τέτοια κινητικότητα εντός Λιβάνου, δημιουργούνται κάποιες ανησυχίες. Με τον ομόλογο του Λιβάνου είχε συνομιλίες και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος εξέφρασε την υποστήριξή του στην πρόταση για άμεση εκεχηρία 21 ημερών. Πολίτες του Λιβάνου που έφτασαν στην Αθήνα με πτήση από τη Βηρυτό περιέγραψαν τη δεινή κατάσταση στη χώρα. Η κατάσταση, όπως όλοι ξέρετε, δεν είναι και τόσο καλή. Το Ισραήλ συνεχίζει να μας επιτίθεται και κανείς δεν μας βοηθά. Ειδικά στο Νότιο Λίβανο, εκεί εγκαταλείπουν τα σπίτια τους και υπάρχουν πολλοί που σκοτώθηκαν. Φοβόμουν πάρα πολύ να οδηγήσω μέχρι το αεροδρόμιο, διότι είναι μέσα στο Νότιο Λίβανο, εκεί που βομβαρδίζουν. Αλλά ευτυχώς δεν είχα προβλήματα στο δρόμο και ευτυχώς δεν επιτέθηκαν στο αεροδρόμιο, οπότε είμαι χαρούμενη. Η Αθήνα συνέστησε την πλήρη αποφυγή επισκέψεων στο Λίβανο εν μέσω της κλιμακούμενης βίας και την άμεση αναχώρηση των Ελλήνων που βρίσκονται εκεί ως επισκέπτες.